Είχε πολύ καιρό να παρατηρηθεί ένα αντίστοιχο ευνοϊκό κλίμα στο ποδοσφαιρικό τμήμα του ΠΑΣ Γιάννενα. Η ομάδα μπορεί να βρισκόταν αρκετό καιρό στην πρώτη θέση, ωστόσο εξαιτίας των μέτριων εμφανίσεων υπήρχε ένα αρνητικό κλίμα που ήταν ευδιάκριτο. Η αλλαγή της προηγούμενης εβδομάδας στην τεχνική ηγεσία με τον Περικλία Μανατίδη στη θέση του Γιώργου Χατζάρα μετέβαλε προς το θετικότερο το κλίμα. Η αλλαγή της ψυχολογίας ήταν ευδιάκριτη στο παιχνίδι με το Εγάλιο. Ένα ΠΑΣ που γνώριζε τι ζητούσε στο γήπεδο έφτασε στην κατάκτηση των 3 βαθμών της νίκης απέναντι σε έναν αντίπαλο που προσπάθησε αλλά δεν κατάφερε να κοντράρει τον πρωτοπόρο. Ο Περικλής Αμανατίδης τονίζει στους παίκτες του ότι τίποτε δεν τελείωσε με την νίκη του στο Εγάλιο, αλλά υπάρχει ακόμη μακρύς δρόμος για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος και την κατάκτηση του στόχου της ανόδου. Οι στόχοι πλέον αλλάζουν για τους παίκτες, τη διοίκηση και την τεχνική ηγεσία που δεν θέλουν μόνο την άνοδο μέσω της κατάκτησης της δεύτερης ή της τρίτης προνομίουχου θέσεως, αλλά θέλουν να ανέβουν στη Σούπερ Λίγκα ως πρωταθλητές. Επόμενο παιχνίδι της ομάδας την προσεχή Κυριακή με αντίπαλο τον Πιερικό που μάχεται για να αποφύγει τον υποβιβασμό. Το πάθος και η διάθεση για την νίκη είναι δεδομένα, όπως και η επιθυμία των παικτών να πάρουν μια άτυπη ρεβάνς από τους παίκτες του Πιερικού για την ήττα στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος.